Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο συζητήσεις πολιτικού περιεχομένου με φόντο τις εκλογές. Να υποδεχτούμε την κυρία Ελένη Μαραγκάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ, με το Κίνημα Αλλαγής. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ θερμά. Και την κυρία Λίνα Ανδρουλάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Κυρία Μαραγκάκη, ξεκινώ με εσάς. Δεύτερες εκλογές. Διακύβευμα. Το ίδιο με την πρώτη κάλπη. Εντάξει, στην πρώτη κάλπη το διακύβευμα ήταν η χώρα που θέλουμε. Η καθημερινότητα, οι αλλαγές που χρειάζονται και η προοπτική της. Σαφώς και για το ΠΑΣΟΚ το διακύβευμα ήταν το ισχυρό διψήφιο νούμερο που θα μας επέτρεπε να κάνουμε σχεδιασμό και την συζήτηση που θα ήθελε και ο λαός. Στόχος επετεύχθη, σαφέστατα, ξεκάθαρα, και είμαστε γι' αυτό πολύ περήφανοι, πολύ χαρούμενοι, γιατί στηρίχθηκε σε συλλογική δράση και των ίδιων των πολιτών που έθεσαν ένα επιχείρημα με την ψήφο τους προς το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι η ενίσχυση αυτού του ποσοστού στην επικράτεια, η ενίσχυση στο βαθμό που ήδη επιτρέπει να στοχεύουμε στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που σαφώς είναι αυτό που θέλει ο κόσμος, το έδειξε και αυτό με την ψήφο του, υπολογίστηκε αυτό, της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι σε μια όχι ενδυνάμει ηγεμονία και παντοδυναμία μιας κυβέρνησης όπως επιχειρείται. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ανδρουλάκη, ίδιο ερώτημα εξ εσάς, αν το διακύβευμα διαφοροποιείται σε σχέση με την πρώτη εκλογική αναμέτρηση του Μάη. Εμείς, όπως είχαμε αναδείξει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή και προεκλογικά και πριν τις προηγούμενες εκλογές, είχαμε πει ότι αυτό που διαφαινόταν κιόλας ήταν ότι θα προέκυπτε μία κυβέρνηση η οποία θα ήταν αντιλαϊκή και μάλιστα είτε, να το πω έτσι, δεξιά είτε αριστερή, ακριβώς διότι είχαν δείξει δείγματα γραφής. Οπότε το διακύβευμα, όπως ήταν και στις πρώτες εκλογές, ήταν ουσιαστικά και παραμένει και σήμερα το να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, μαχητική, και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο το οποίο μπορεί να εγγυηθεί ένα τέτοιο ρόλο και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω. Και αυτό νομίζω ότι αμέσως την επόμενη μέρα των εκλογών, που πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα αύξησε και τα ποσοστά του και σε αριθμό ψήφων παντού, και πόσο μάλιστα ιδιαίτερα και σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε εργατογειτονιές, που για αυτό για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε τώρα λέμε και στη δεύτερη κάλπη χρειάζεται να μην χαθεί καμία ψήφος, αλλά αντίθετα και ένας κόσμος ο οποίος εγκλωβισμένος και στη λογική του μικρότερου κακού στην προηγούμενη κάλπη και στις προηγούμενες εκλογές, μπορεί τώρα να κάνει το βήμα, να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα και πραγματικά να του δώσει τους 26 βουλευτές που είχαμε και με την απλή αναλογική. Γιατί ακριβώς και την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές το έχουμε αποδείξει, οι βουλευτές, οι εκλεγμένοι, τα μέλη, τα στελέχη του κόμματος, πώς κάνουμε την λαϊκή αντιπολίτευση μαχητικά στο πλάι των εργαζομένων, στο πλάι των λαϊκών οικοκυριών, εκεί δηλαδή που γίνονται πληστηριασμοί, που παίρνουν τα σπίτια, που υπάρχουν εργατικά ατυχήματα μέσα στους χώρους δουλειάς και σε μία άλλη σειρά πλευρές που πραγματικά θίγουν τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες. Ρεαλιστικός στόχος. Αναφερθήκατε, κυρία Μαραγκάκη, στην τοποθέτησή σας στην έναρξη της συζήτησης στους στόχους με φόντο τις δεύτερες εκλογές. Ρεαλιστικά, η δεύτερη θέση είναι εφικτή για το ΠΑΣΟΚ. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δηλαδή ο στόχος να προσπεράσετε το ΣΥΡΙΖΑ? Ήδη έχουν επιτευχθεί ένα μέρος των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να πάμε και στο να έχουμε τη δεύτερη θέση. Και αυτό είναι ότι ενισχύθηκε όχι μόνο το νούμερο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά ενισχύθηκε η σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί θυμάμαστε τα ερωτηματικά που ταλάνιζαν και τον κόσμο πριν τις πρώτες εκλογές για την συγκυβέρνηση, για την συμφωνία, για όλα αυτά τα πράγματα. Πλέον ξεκαθάρισε ακόμα περισσότερο για τον πολίτη αυτό που έλεγε και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και όλο το εθνικό ψηφοδέλτιο και ο μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, ναι, φυσικά είναι εφικτό να είμαστε στη δεύτερη θέση.
αυξήσει και ένα παραπάνω, γιατί ακριβώς οι πολίτες έδειξαν με την ψήφο τους και την ψήφο κατά τους στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλουν μια αξιόπιστη, μια υπεύθυνη, μια αντιπολίτευση αξιωματική που θα είναι εκεί για να συνηγορεί υπέρ του πολίτη και για να ελέγχει τη διακυβέρνηση. Ψήφος κατά του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, όμως με μια εκτόξευση του ποσοστού. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Φυσικά, επειδή δεν είμαστε και στην χώρα των θαυμάτων, όλα έχουν μια ερμηνεία, μια εξήγηση. Εδώ δόθηκε και από τον πολίτη, δίνεται και από τους πολίτες αυτή η εξήγηση ότι προτίμησαν αυτή την σιγουριά και έχοντας στο προσκήνιο το ΠΑΣΟΚ μέσα από πάρα πολλά μιμιαία και μέσα από μια ρητορική ότι δεν είναι σίγουρο το ότι θα κάνει ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα. Έχει ξεκαθαρίσει αυτό? Αυτό ξεκαθαρίστηκε φυσικά από την πρώτη, από τις πρώτες εκλογές, από τον ίδιο τον πρόεδρο, από τη στάση του κόμματος, από τις τοποθετήσεις. Ότι είναι ανοιχτό αυτό έλεγε. Ακριβώς. Αρκεί να μην είναι πρωθυπουργός, Μητσοτάκης και Τσίπρας. Ακριβώς. Και ξεκαθάρισε μετά ότι ακριβώς αυτό εννοούσε, ότι δεν παίζουμε, δεν λέμε τίποτα διαφορετικό, δεν εννοούμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέμε, και γι' αυτό είμαστε και στην φάση βέβαια των δευτέρων εκλογών αυτή τη στιγμή. Να πάμε στους ρεαλιστικούς στόχους και για το Κομμουνιστικό Κόμμα, κυρία Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι αναφέρθηκα και νωρίτερα όσον αφορά το ζήτημα ενίσχυσης ουσιαστικά του Κομμουνιστικού Κόμματος, που είναι και διακύβευμα αυτών των εκλογών, με ακόμη περισσότερο κόσμο που θα εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και κυρίως νομίζω το βασικό είναι και μέσα από μία λογική την οποία πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά βλέπουμε και στις συζητήσεις μας με εκλογικά, δηλαδή ότι αντιλαμβάνεται ότι απέναντί του έχει μία σειρά μέτρα προαπαιτούμενα, ένα ταμείο ανάκαμψης στο οποίο έχουν συμφωνήσει όλοι και μία αντιπολίτευση, είτε είναι αυτή του ΣΥΡΙΖΑ είτε του ΠΑΣΟΚ, η οποία στην πραγματικότητα, στα βασικά, στα κεντρικά ζητήματα, συμφωνούν και έχουν αποδείξει και όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι βάζουν πλάτη στην πολιτική την οποία εφαρμόζει και η Νέα Δημοκρατία. Όπως λέγαμε και προεκλογικά, είναι η κοινή τους γραμμή. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της ενίσχυσης του μεγάλου κεφαλαίου και ότι θα πληρώνει ο λαός, και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και με αφορμή το φορολογικό. Αναφέρεστε σε χρηματοδοτικά εργαλεία συγκεκριμένα όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, και επειδή θέματα οικονομίας βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, θέλω λίγο να εστιάσουμε στην ατζέντα του Κομμουνιστικού Κόμματος πάνω στην επόμενη μέρα σε θέματα που αφορούν την οικονομία. Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει βάλει ξεκάθαρα ότι αυτό το οποίο χρειάζεται την επόμενη μέρα είναι ο λαός να παλέψει και να αγωνιστεί, και σε αυτό θα διαθέσει και όλες του τις δυνάμεις το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως είπα και νωρίτερα, και μέσα στη Βουλή και εκτός, και μέσω των συνδικάτων, μέσω των επιτροπών αγώνα. Πέρα από αυτό, το κυβερνητικό πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος τι περιλαμβάνει? Θα σας πω. Ακριβώς όσον αφορά και στα ζητήματα που λέτε της οικονομίας, υπάρχουν βασικά ζητήματα τα οποία δεν παραπέμπουν, να το πω έτσι, οπωσδήποτε στο σοσιαλισμό, αλλά μπορούν να πάρθουν σήμερα, που ουσιαστικά μπορούν να ανακουφίσουν τις λαϊκές οικογένειες. Για παράδειγμα, κάποια ζητήματα τα οποία έχει βάλει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ και με προσάυξη για κάθε παιδί. Να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Αυτή δηλαδή, η οποία αυτή τη στιγμή η φορολογία της χώρας μας κατά 95% είναι από λαϊκές οικογένειες. Φορολόγηση μεγάλου κεφαλαίου. Ναι, αλλά μιλάνε για υπερκέρδη και ουσιαστικά με άλλους τρόπους και από άλλες μπάντες δίνουν μέσω των επενδυτικών πακέτων, των αναπτυξιακών νόμων, χρήματα ενίσχυσης ακόμη παραπάνω του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό ουσιαστικά για να γίνει είναι αντικείμενο, να το πω έτσι, διεκδίκησης και πίεσης μέσα από τα εργατικά συνδικάτα, μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά προφανώς και μέσα στη Βουλή, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταθέσει και τροπολογίες που τα υπόλοιπα κόμματα απέρριψαν, που πραγματικά μπορούν να ανακουφίσουν, όπως τον ειδικό φορό για τα καύσιμα, το ΦΠΑ, την κατάργησή του στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, που είναι και ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης. Είστε σαφείς, κυρία Ανδρουλάκη. Κυρία Μαραγκάκη, ποιους θα φορολογήσετε, ποιους θα ελαφρύνετε? Πολλά έχουν ακουστεί, υπάρχουν και κάποιες τοποθετήσεις τελεχών κεντρικά που έχουν δημιουργήσει μια σύγχυση. Και υπάρχουν και ξεκάθαρες φυσικά τοποθετήσεις για το πώς εμείς προσεγγίζουμε την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης υπέρ της δημιουργίας μιας
ανθεκτικής παραγωγικής βάσης που θα συνδράμει στην ανάπτυξη και μέσα από τη φορολόγηση που θα εισπράττει το κράτος. Δεν είναι παραλογισμός η προσέγγιση των μερισμάτων, γιατί γι' αυτά έγινε ο πολύς δώρος αναλογικά, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στο κράτος, αλλά χωρίς να θίγεται ούτε το κέρδος της εταιρείας. Και υπήρξε και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση ότι όταν μια εταιρεία μειώνει το μέρισμα και κρατάει αυξημένο το κέρδος, μπορεί πιο εύκολα και πιο σταθερά να επενδύσει στην αναπτυξιακή τροχιά. Επομένως, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Είναι κάτι που εφαρμόζεται σε πολλά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη της Ευρώπης. Και φυσικά η προσέγγιση των γονικών παροχών, η προσέγγιση της φορολόγησης ξανά αναλογικά των εσόδων και των κερδών είναι με βάση τη δικαιοσύνη και την ισότητα που πρέπει να υπάρχει στον καθένα. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις έξω από το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή για την φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών που στοχοποιούν ορισμένους ή δεν προσεγγίζουν άλλους. Θα τα δούμε στο μέλλον πώς θα διαμορφωθούν. Εμάς πάντως η οποιαδήποτε προσέγγιση είναι με βάση την δικαιοσύνη και την ισότητα που πρέπει να υπάρχει. Κυρία Ανδρουλάκη, για ποιους λόγους ο ψηφοφόρος της Κρήτης να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Πραγματικά δεν ξέρουμε πού να πρωτοαναφερθούμε. Μέσα σε δύο λεπτά, που είναι ο χρόνος σας, πρέπει να τα βάλετε σε μια τάξη. Γιατί πραγματικά είναι μια σειρά... Ένα λεπτό μου λέει ο σκηνοθέτης. Μια σειρά ζητήματα. Και δεν μπορώ και να αναφερθώ και στα πρόσφατα γεγονότα που αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά τον τομέα της υγείας, όπως τα πρόσφατα γεγονότα με τους συνανθρώπους μας που χάσανε τη ζωή τους λόγω και της υποστελέχωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, που πρέπει να ενισχυθεί, και εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα από τα βασικά ζητήματα να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίηση των τομέων αυτών, της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας. Και το μεγαλύτερο από όλα νομίζω ότι είναι ότι την επόμενη μέρα, που πραγματικά για να μπορέσει ένας εργαζόμενος να ανταπεξέλθει όσο πιο κοντά γίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του, είναι το ζήτημα της αυξήσεως των μισθών, των υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά και τα καυτά ζητήματα που θα βρει μπροστά του, όπως το ζήτημα αυτό της διασφάλισης της πρώτης κατοικίας με τους πληστηριασμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε και 100% ισχυρή μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση. Κύριε Μαραγκάκη, ολοκληρώστε μέσα σε ένα λεπτό και λιγότερο. Θα πω το εξής από την εμπειρία μου χθες στην Ενδοχώρα, στην άλλη άκρη σχεδόν της Κρήτης, συνομιλώντας με νέους και νέες των 15-16 χρόνων. Ήταν πραγματικά συγκινητικό και ελπιδοφόρο να ακούω τα προσωπικά σχέδιά τους, τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και το πόσο ονειρεύονται να είναι η ζωή τους στην Κρήτη και σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι στο μυαλό μας και μέσα από την προσέγγιση και τις θέσεις μας θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα, στην Ελλάδα το μεγάλο σχέδιο που θα επιτρέπει στα σχέδια των νέων να γίνουν πραγματικότητα και να ζήσουν στη χώρα που τους αξίζει. Αυτό μέσα από τις συνομιλίες μας εμπλουτίζεται καθημερινά με τους πολίτες. Σε αυτό στοχεύουμε και γι' αυτό και η δυναμική του κινήματος του ΠΑΣΟΚ δεν σταματάει στις εκλογές, θα συνεχιστεί αμύωτη την επόμενη μέρα. Κυρία Μαραγκάκη, κυρία Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.